Όπω προανέγγειλε ο αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλήσεων Δημητρή Στρατούλη, προτεραιότητα τη κυβέρνηση είναι νομοθετικέ πρωτοβουλίε για τη δημιουργία ενό ενιαίου συστήματο πιστοποίηση αναπηρία. Προχωρώντα άμεσα, η κυβέρνηση σε νομοθετικέ παρεμβάσει για τα μέλη των συλλόγων ΑΜΕΑ, θέλοντα να βάλει τέλο στην ταλαιπωρία για πιστοποίηση αναπηρία και καθορισμό του ποσοστού τη. Εμεί έχουμε αιτήματα ακόμα και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένω να δημιουργηθεί. Μια επιστημονική επιτροπή από τη διοίκηση των ΚΕΠΑ και να συμμετέχει και μια επιστημονική επιτροπή τη ΕΣΑΜΕΑ, τη Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, για να βρούμε τελικά μια λύση γύρω από τι επιτροπέ, από τι πιστοποιήσει, από τι αναπηρίες, ποιοι δικαιούνται, ποιοι δεν δικαιούνται, τα ποσοστά. Γιατί όπω ε, τα έχουμε πει επανειλημμένω, τα ΚΕΠΑ αυτή τη στιγμή κόβουν πάρα πολλά άτομα με αναπηρία αδίκω αναπληρωτή υπουργό τόνισε πω η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσα στι επόμενε 20 μέρε σε συνεργασία με του αρμόδιου φορεί του Υπουργείου, του ΙΚΑ, των Ομοσπονδιών και των Φορέων των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και των γιατρών του ΕΟΠΗ. Οι νομοθετικέ παρεμβάσει θα αφορούν την εναρμόνιση των διατάξεων των ασφαλιστικών φορέων για την απόδοση συντάξεων αναπηρία, τροποποίηση τη διαδικασία παροχή προνοιακών επιδομάτων αναπηρία με έγκαιρη τρίμηνη ειδοποίηση πριν από τη διακοπή παροχή του επιδόματο. Την έκδοση με απλή διοικητική πράξη των πιστοποιήσεων που αφορούν στι 43 χρόνιες παθήσει, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται εκ νέου στα ΚΕΠΑ οι δικαιούχοι. Την ανασύσταση τη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7, η οποία θα επανεξετάσει σε διαβούλευση με του φορεί των ΑΜΕΑ και των Ιατρών του ΕΟΠΗ, τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρία και τον κανονισμό εκτίμηση βαθμού αναπηρία την κατάργηση του παραβόλου των 46,14 ευρώ για την πιστοποίηση τη αναπηρία στα ΚΕΠΑ όχι μόνο για του ανασφάλιστου, αλλά και για το σύνολο των ασφαλισμένων για την κάλυψή του από άλλε πηγέ. Ζητάμε επιτέλου επιτέλους να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να έχουν την πραγματική του, αυτή που του ανήκει η αναπηρία. Κανένα δεν θέλει να είναι ανάπηρο. Αλλά τη στιγμή όμω που είμαστε ανάπηροι, όπω και εγώ έχω τη φλότητα και δικαιούμε το 100%, δεν μπορεί λοιπόν ξαφνικά σε ένα άτομο με τυφλότητα να γράφει στην πιστοποίηση ότι έχει 97% τυφλότητα, φλότητα. Mm -hmm. ακούστε αυτό δεν έχει γίνει πουθενά. Οι ίδιοι γιατροί δηλαδή ανακαλούν αυτά που λένε. Γράφουν στην πιστοποίηση 97% τυφλότητα και στην παράγραφο που λέει είναι πρακτικά τυφλός, γράφουν όχι. Βασικό σκοπό, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό, είναι να δοθεί τέλος στον εγκλωβισμό των ΑΜΕΑ στα κέντρα πιστοποίηση αναπηρία αλλά και να μειωθεί ο χρόνο αναμονή για την έκδοση αποφάσεων. Ακόμη θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα απόδοση των αναπηρικών συντάξεων, αλλά και θα υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού που βρίσκεται στι επιτροπέ ΚΕΠΑ.